Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε έτοιμοι εδώ μαζί σας. Είχαμε πει ότι οι προγραμματισμένες εκπομπές έλαβαν τέλος. Και μετά το Χαλαδοχώρι είχαμε πει Black Hill. Πού είμαστε, ή αλλιώς Καράτοφρακ, ή αλλιώς Μαυρόλοφο. Το Μαυρόλοφος, όπως σας είχαμε πει, ανήκει στον Δήμο Νέας Ίγνης. Τα χωριά τα οποία τριγυρίζεται εδώ το χωριό είναι το Μύρκινος ή αλλιώς Δοξόμπος, είναι το Δραβίσκο ή αλλιώς Δραβίσκο. Πάμε μέσα γρήγορα στο Μαυρόλοφο, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και μας πιέζει, να δούμε κόσμο και κοσμάκι, να μιλήσουμε γιατί πραγματικά μας περιμένουν και τους αγαπάμε. Βρισκόμαστε στο πανέμορφο Μαυρόλοφο, αλλιώς λέμε Καράτοφρακ. Καράτοφρακ. Black Hill στα αγγλικά. Έτσι. Είσαι ο κύριος. Ισαϊόγλου Ιωάννης. Ισαϊόγλου Ιωάννης. Ήταν. Είσαι ο κύριος. Τσιμπιρδίνης Αναστάσιος. Τσιμπιρδίνης Αναστάσιος. Από εδώ από το Μαυρόλοφο. Είναι το νομό Καβάλας. Από το νομό Καβάλας. Δεν σας έχω ακουστά σαν επίθετο. Αλλά καθότι γνωρίζω. Έχω 50 χρόνια και εδώ. Εδώ 50 χρόνια. Μάλιστα. Είμαι ο Στέλιος Σταυρίδης από την τηλεόραση του Διάβλου Ροδοδίου. Ξέρω, η κυρά λέει να λες από καμιά φορά να, ότι είναι από το Μαυρόλοφο. Λέω, από το Μαυρόλοφο. Ζέστη, μόνο με air condition. Εάν δεν έχουμε air condition, στο στα παλιά τα χρόνια που δεν είχατε air condition, ξέρεις τι είναι το air condition, δεν είσαι εκεί πολύ μεγάλος. Εντάξει. Πώς το... Βγάζαμε. Πώς τη βγάζαμε. Με νερό. Στα κανάλια μπαίνουμε. Στα κανάλια. Στα κανάλια. Βέβαια, στα κανάλια. Πλάιαζαμε μπρούμητα. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό. Αυτό στη ζέστη, ναι, όλο το καλοκαίρι, ναι, όλο το καλοκαίρι. Στο Μαυρόλοφο υπάρχουν δύο περίπτερα. Εάν δείτε με τη βοήθεια του Βασίλη, τα περίπτερα είναι ακριβώς απέναντι. Το ένα απέναντι από το άλλο. Το ένα είναι αυτό, έτσι, μπράβο, και το άλλο είναι αυτό. Εμείς θα πάμε και θα μιλήσουμε με τους δύο περίπτεράδες για να μάθουμε ποια είναι η σχέση τους. Φύγαμε. Χαίρετε. Τι κάνετε, είστε ο κύριος. Είμαι ο Σωτήρης. Σωτήρης. Ο γνωστός Σωτήρης, ένα από τα δύο περίπτερα εδώ του πανέμορφου Μαυρολόφου. Έχετε δύο περίπτερα. Ναι, ναι. Έτσι. Εδώ και 50 χρόνια. Εδώ και 50 χρόνια είσαι περίπτερας. Τι εμπορεύματα έχεις. Από όλα, τα είδα. Από όλα. Φαϊτά, τσιγάρα. Φαϊτά και τσιγάρα. Έχεις και σάντουιτς. Όχι. Ξηρούς καρπούς, πατατάκια, παγωτά. Τι άλλα έχεις. Ξηραφάκια έχεις. Αφρό ξηρίζοντα τους έχεις. Μανταλάκια. Σούπερ μάρκετ είσαι. Όχι. Έχεις τίποτα τέτοιο. Κονσέρβες και τέτοια. Όχι φαγητά. Όχι φαγητά. Φαγητά είπες γι' αυτό. Είπες φαγητά. Γαριδάκια. Α, γαριδάκια. Ναι, ναι, φαγητά γι' αυτό. Ποια είναι η σχέση σου με το απέναντι περίπτερο. Δηλαδή σαν τι. Πώς είσαι με το απέναντι περίπτερο. Καλά είμαστε. Καλά είναι. Καλά. Δουλεύουμε και οι δύο. Δουλεύετε και οι δύο. Είστε φίλοι. Πώς το λένε τον άλλο την περίπτερο. Ευθυμία. Ευθυμία. Είναι γυναίκα. Άρα εμείς τώρα σαν άντρες πρέπει να είμαστε πιο έτσι gentleman απέναντι στις κυρίες. Έλα τώρα. Τελικά η κυρία Ευθυμία το άλλο περίπτερο δεν θέλεις να μας μιλήσεις. Σεβαστό και επιθυμητό. Να είναι καλά. Απ' τη δουλειά δεν άδειαζαμε για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά δεν ευκαιρούσαμε. Πέρατε στα κανάλια μέσα. Όχι, δεν ευκαιρούσαμε να μπούμε μέσα στα κανάλια. Να δροσιστε. Δεν μπορούσαμε. Πώς δροσιζόσασταν. Στη δουλειά απάνω. Έβγαινε ένα αγεράκι μετά το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι έβγαινε ένα αγεράκι. Ναι, κανένα μπάνιο στο σπίτι όταν ήρθες εξαπλώσεις να λιακά. Στο σπίτι, ναι, εντάξει, το σπίτι όταν έρχοσαν έφκαιρες ένα μπάνιο. Όχι. Τίγουρνα, μια... το καλοκαίρι πού μπορείς να βρεις έτσι δροσερό κρύο νερό. Το καλοκαίρι δουλεύαμε εκείνα τα χρόνια, δεν σταματούσαμε καθόλου. Πήγαμε το πρωί και ερχόμασταν το βράδυ. Αλλά η ζέστη πώς αντιμετωπίζονταν. Στο χωρά, περνούσε τώρα. Πώς περνούσε, ναι, ήμασταν, δεν μας πειράζει. Περνούσε η ώρα, περνούσε και η ζέστη και τελείωνε. Δεν μας πειράζει. Πήγαιναμε 6 ώρα, φεύγαμε, 7 η ώρα, 8 η ώρα ερχόμασταν. Το πρωί. Εντάξει, μα σα πιάζει, τέτοια ώρα.
Κάθεστε πολύ αναπαυτικά. Ναι, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Αυτό δείχνει υγεία. Τι υγεία, ρε. Εφόσον μεγαλώσαμε. Ναι, κάθεσαι ξαπλωμένος σε μια καρέκλα και απολαμβάνεις. Τι απολαμβάνεις. Εμείς τώρα τι βάν θέλουμε. Τη σύνταξη απολαμβάνεις. Αυτό θέλω να μου πεις. 70.000. 70-70. Τι είναι 70, ρε. Ένα κουλούρι και... Και έναν καφέ. Και έναν καφέ. Εντάξει, για αυτό το πράγμα. Ναι. Εδώ στο Μαυρόλοφο είστε πολύ ακριβοί πάντως, ε. Ναι, ένα κουλούρι και ένα Μαυρόλοφο. Ένα κουλούρι και ένα καφέ, 70.000. 70, τόσο είναι. Παραπάνω μην περιμένετε. Λοιπόν, είστε ο κύριος. Κύριος. Για μένα, για τον κύριο. Κύριος. Είστε ο κύριος. Ο κύριος Γεωργιάδης. Γεωργιάδης, το μικρό. Γιορδάνης. Γιορδάνης. Λοιπόν, κύριε Ντάνη, σας φωνάζουν και Ντάνη. Όπως θέλεις, φώναζε. Όχι, εσύ πώς σε φωνάζει. Γιορδάνη, σε φωνάζει. Γιορδάνη. Περπατάτε. Μας ακολουθάτε. Όχι, περπατάτε, μας ακολουθάτε και μας βρήκατε από πίσω. Είστε ο κύριος. Σαββιόγλου. Το μικρό. Αναστάσιο. Αναστάσιο, κύριε Τάσο. Τη δικιά στην εκπομπή. Εκτός από τη δικιά μου την εκπομπή. Κανένα άλλο. Πώς κανένα άλλο. Δηλαδή, μόνο εμένα και κλείσει τηλεόραση. Τι εκπομπές αρέσει έτσι να βλέπεις. Δεν λέω. Ναι, εκτός από αυτές. Να, λάμψη που πιτσιρικάζει. Άντε, λάμψη να πούμε. Άντε. Λάμψη. Άλλο τι βλέπουμε. Λάμψη βλέπουμε. Λάμψη, Ζαχαρίας βλέπουμε. Καλημέρα, ζωή. Από όπου με συμφέρει, ανοίγω. Όπου βλέπω καλά έργα, εκεί ανοίγω. Όπου σε συμφέρει, είπες μια πολύ σημαντική λέξη. Ναι. Όπου με συμφέρει, δηλαδή. Εκεί, και ας πέσουμε κοινωνικά. Κοινωνικό έργο. Καταλαβαίνεις τα κοινωνικά τα έργα. Πώς δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αλίμονο. Δηλαδή όταν βλέπεις κοινωνικά ένα κοινωνικό έργο. Έτσι ας πέσουμε το έργο που βλέπουμε. Να σε συγκινεί αυτό να κάνει. Πώς το λένε ας πέσουμε. Ναι, συγκινήσει ας πέσουμε. Ναι. Να κλείσουν τα μάτια μας ας πέσουμε. Κατάλαβες. Τέτοια κοινωνικά. Που παίζουν μάλιστα. Έτσι σε χαμάρισε έργα. Άλλες εκπομπές. Δηλαδή εγώ σε λέω ότι καουμπόικα, αστυνομικά, ερωτικά. Μ' αρέσουν, όχι, ερωτικά όχι. Όχι ερωτικά. Αλλά καουμπόικα, ναι. Καουμπόικα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Μέχρι το πρωί βλέπω. Καουμπόικο να και μέχρι το πρωί βλέπω. Του λέω μες στο κάμπο, στα χωράφια. Ούτε ζέστη ξέρουμε ούτε κρύο. Τώρα όμως ο κόσμος πήρε. Πώς θα σε πω έτσι μια διαφορά. Μια ζωή διαφορετική. Κατάλαβες. Καταλαβαίνει τον εαυτό του έστω, το αισθάνει. Κάθεται, απολαμβάνει. Πάντα πάνε τα χρόνια τώρα. Άλλαξε η ζωή. Ναι, τη ζέστη πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τι λέμε, να βάλουμε κανένα ερωτήσιο μέσα ή να μην βάλουμε. Αν μπορεί σίγουρα. Εγώ αν μπορώ. Αν μπορεί να βάλουν. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δήμαρχος, πες τον. Πες τον. Να έρθει να το συζητήσουμε. Όχι, δεν έχει συζήτηση. Να έρθει, άμα είναι να το συζητήσουμε, θα. Μας υποσχέθηκε. Πότε. Τώρα πότε ακριβώς, ημερομηνία δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Δήμαρχε, εδώ, εμένα. Δήμαρχε, σε παρακαλώ, δύο air condition εδώ, στο καπί του Μαυρολόφου. Τώρα. Εδώ ερχόσασταν. Εδώ. Σε μένα. Ναι. Κάπου πάτε τώρα που ανεβαίνετε προς τα πάνω. Πάω σπίτι. Πάτε σπίτι. Εντάξει. Είσαι το κύριος. Του Σιόγλου. Το επίθετο μικρό. Ανάργυρος. Μάλιστα. Έχουμε και την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Μάλιστα. Την οποία γιορτάζει 1 ναι. Ιουλίου. Ναι. Πανηγυρίζει. Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων. Είναι η εκκλησία, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, που πανηγυρίζει εδώ το Μαυρόλοφο. Και έχουμε και το συντερισμό εδώ πέρα του Μαυρολόφου, όπου μπορείτε να τον επισκεφτείτε όσοι περάσετε από εδώ, από το Μαυρόλοφο. Βρισκόμαστε όπως πάντα εδώ στην πλατεία. Συνεχίζουμε εμείς τη βόλτα μας εδώ στο Μαυρόλοφο. Πάμε και τα λέμε σε λίγο. Είσαι Παναθηναϊκός. Ναι. Είσαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε και τις μειονότητες κύριε και κύριοι. Τι ομάδα είσαι, είπαμε, Παναθηναϊκός. Δεν φαίνεσαι καθόλου. Πίσω το 7. Το 7 ξέρεις ποιος ήτανε. Ναι. Ποιος. Ο Σαραβάκος. Σαραβάκος. Πώς σε λένε. Γιάννη. Τι ομάδα είσαι, σε ρώτησα. Λοιπόν, έλα εδώ. Τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Πώς σε λένε. Αριστοτέλης Σουλάκη. Αριστοτέλης. Άρης. Λοιπόν, έλα εδώ. Τι ομάδα είσαι εσύ. Παναθηναϊκός. Πού είμαι ρε παιδιά στο Μαυρόλοφο. Πώς σε λένε. Μάκη. Μάκη. Σε τι ομάδα είσαι. ΑΕΚ. Πώς σε λένε. Ηλία. Ηλία. Έλα εδώ ρε. Το στην Εθνική Ελλάδος. Πάλι καλά. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Καλό χειροκρότημα. Έλα μαζί. Δεν μου λες. Πώς πάει η ομάδα εδώ. Καλά. Μαυρόλοφος ε. ΠΑΟΚ Μαυρολόφου. Καρά το πράγμα, ποιο χωριό λένε. Μαυρόλοφο. Black Hill, ποιο χωριό λένε.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις Black Hill ποιο χωριό λένε? Όχι. Μαυρόλοφο, ρε. Λοιπόν, ένα παοκτή από εδώ κοντά μου είσαι, εδώ κοντά μου να είσαι. Κοίτα, ρε, που το Μαυρόλοφο άλλαξε ομάδα. Καλά, ρε. Τόσο καιρό τι κάνατε εσείς? Οι Τούρκοι του 22 πιάσανε όλα τα παλικάρια και τα σφάξανε. Έτσι. Ναι. Να σας πω. Έσκησε χείρι τρομερό, με σύρματα φλεγμένο, μου έχει σκάψει την καρδιά παναθυματισμένο. Στην πόλη σφάζουν τα αρνιά, στη Σμύρνη τα κρυάρια και μέσα στο Έσκησε χείρι σφάζουν τα παλικάρια. Αυτό. Τούρκικο τραγούδι έχεις πει ότι θα πεις. Όχι, ελληνικό. Ελληνικό. Ένα μικρασιάτικο τραγούδι, ξέρεις να μας πεις. Άντε, άντε, ψάξε ένα, ψάξε ένα. Ενία λένας μπράκμα μπουάξα τα σαταργέτσα. Ένα χειροκρότημα έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα. Μπορούμε από εδώ πέρα κυρίες και κύριοι να δούμε ένα πανέμορφο πραγματικά καπί. Και φυσικά αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι η ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία που κυματίζει και θα πρέπει να παραδειγματιστούν όλοι σε όλα τα χωριά, όλοι οι δήμαρχοι να βάλουν από μία ελληνική σημαία. Βρισκόμαστε στον χώρο όπου είναι το μνημείο του Μαυρολόφου. Εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Κάπου εδώ να πω άκουσον παύλα άκουσον παπάκι hotmail.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Πάμε σε γρήγορα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με το μνημείο. Χιλ, Καράτοπρακ, Μαυρόλοφος. Το χωριό είναι ένα. Εδώ θα παρακαλούσα τον κύριο Χατζησπύρογλου, τον δήμαρχο της Νέας Ζύγνης, επειδή το Μαυρόλοφος μπορούμε να το προφέρουμε και στα αγγλικά, να γράψει εδώ και Black Hill, γιατί τουρισμός έρχεται, γιατί να μην δεν γνωρίζει κάποιος τουρίστας και το Μαυρόλοφος στην ξένη του προφορά. Είχαμε πάει στα Χρυσοχόραφα και έρχεται Χρυσοχόραφα. Ενώ εδώ πέρα θα λέμε Black Hill, πώς λέμε Seventh Hill, πώς λέμε Beverly Hill, τι παραπάνω έχουν αυτά από το Καράτοπρακ. Βρισκόμαστε στο μνημείο εδώ του Μαυρολόφου και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην δεν έρθω να το επισκεφτούμε. Καταρχήν το μνημείο θα ήθελα να πω ότι δεν είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως το βλέπετε εδώ πέρα και με τη βοήθεια του Βασίλη. Δεν είναι αυτό το μνημείο που θα ήθελα εγώ να δω εδώ στο Μαυρολόφου.
Γινόταν Μαυρολόγοι στους ηρωικούς πεσόντας κατά τους εθνικούς αγώνας εις μνήμην των εν μικρά Ασία καθοδών και εντάφτα αποθανόντων προγόνων μας. Γράφει το μνημείο το οποίο θέλει να καθαριστεί, ενώ με τη βοήθεια του Βασίλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή σφαγιαστέντες εν μικρά Ασία και έχει εδώ τα ονόματα αυτών των οποίων σφαγιάστηκαν. Θα μπορούσαμε, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα ονόματα να τα ξαναγράψουμε, να τα βάλουμε σε μια όμορφη εδώ πλάκα και να φαίνονται πιο καθαρά και πιο όμορφα, έτσι ώστε αυτοί που σφαγιαστήκανε να φαίνονται και να θυμίζουν εδώ στους κατοίκους του Μαυρολόφου τους προγόνους. Ακριβώς από πίσω μου έχουμε την παιδική χαρά του χωριού, τη μεγάλη παιδική χαρά, την κεντρική ας πούμε παιδική χαρά του χωριού, ενώ ακριβώς όπως σας δείχνω από αυτήν την μεριά είναι και ο παιδικός σταθμός του Μαυρολόφου. Ακριβώς απέναντι με το χρώμα το μπέζ αυθεία στην ευθεία ακριβώς είναι το δημοτικό σχολείο το οποίο εμείς βλέπουμε την πίσω μεριά του σχολείου και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είπαμε ότι δεν είναι ανάγκη να δείχνουμε πράγματα τα οποία είναι σε καλή κατάσταση. Εμείς δείχνουμε κάτι στραβό, κάτι ανάποδο για να το δείξουμε και να το δείτε και εσείς για να βάλετε και μυαλό. Δεν πάει κανένας πουθενά! Δεν πάει κανένας πουθενά! Έλα! Αύριο θα πάμε να σκαλίσουμε! Τι είσαστε? Νάτος! Τι κάνεις ωραία! Όλα καλά! Εδώ! Είναι η καινούργια εμφάνιση του Μαυρολόφου. Αυτή η εμφάνιση θα φορηθεί φέτος το καλοκαίρι. Νέο look. Νέο look. New look. Τάκ, έλα εδώ. Έλα εδώ! Έλα εδώ. Τώρα δεν μου έχουμε χαλάσει χατήρι. Καλησπέρα. Είμαι ο Στέλιος Σταυρίδης. Σε ξέρω. Από την τηλεόραση του Ροδολίβου. Τι κάνουμε? Καλά. Είστε η κυρία? Τι να σε πω. Όνομα. Το όνομά μου, Φωτούλα. Ναι, Φωτούλα. Το επίθετο? Αϊβάτογλου. Αϊβάτογλου. Ναι. Ήμασταν πριν πού? Στη Ρουσία. Μετά ήρθαμε όχι, εδώ. Όχι, στο χωράφι. Στο χωράφι. Α, μπράβο. Ήμασταν στο χωράφι και τώρα ήρθαμε. Ναι. Ήσασταν από τη Ρωσία. Ναι, είμαι παντρεμένη εδώ. Ποντιακά γνωρίζετε? Όχι, όχι. Δεν είστε ομογενείς? Όχι. Ο Ρωσία? Ναι. Τα ελληνικά πώς τα μάθατε? Εδώ έμαθα. Α, εδώ τα μάθατε. Είστε μικρασιάτισσα? Ναι. Από τη Ρωσία. Ξέρετε τουρκικά όμως? Ναι, ξέρω. Α, και καταλαβαίνετε, δηλαδή συνεννοείς πιο πολύ στα τουρκικά. Ναι, ναι. Έλεγα σήμερα να βάλω ένα μπλε πουκάμισο. Ναι. Αν έβαζα μπλε πουκάμισο, άσπρο παντελόνι εσύ, άσπρο παντελόνι εγώ. Ταιριάζω. Μπλε πουκάμισο εγώ, μπλε πουκάμισο εσύ, ναι. Μαύρο γυαλί εσύ, μαύρο γυαλί εγώ εσύ. Εντάξει, μαρτίνι όμως, ε. Ναι, μαρτίνι. Εγώ είμαι εμπόριο. Εμπόριο Αρμάνι. Εγώ είμαι εμπόριο Αρμάνι. Επαναστάτη που λένε, είμαι για λίγο κομμουνιστή. Λίγο. Όχι, πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ. Πολύ είμαι κομμουνιστή. Είσαι ο μοναδικό κάτοικο που καπνίζει πίπα. Και πίπα, βέβαιο. Πίπα. Πόσα χρόνια καπνίζει? Καλά, αυτό είναι, α πούμε, έχει 32 χρόνια. Ναι, α πούμε 32 χρόνια δεν είναι ούτε 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια. Είναι άρμα, μου αρέσει. Τι είναι? Μ' αρέσει, α πούμε έτσι. Να καπνίζει πίπα. Βαριά αυτά. Πολύ βαριά. Πιωτά, βαριά, βόδες, καλές. Τι σε εκνευρίζει έτσι περισσότερο? Ε? Τι σε εκνευρίζει έτσι περισσότερο? Τα χρόνια που περνάνε, ναι, και αγχώνομαι. Λέω η ζωή τελειώνει ό,τι μπορώ. Αυτά τα χρόνια δεν ξέρω πόσα, να το απολαύσω. Εκεί στεναχωριέμαι εγώ. Γι' αυτό θέλω να κάνω, ας πούμε, ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ θέλω, ας πούμε, να απολαύσω. Αυτό με αγχώνει, γι' αυτό έχω αρτηροσκλήρωση, με χτυπάει. Αυτό με ηρεμεί λίγο. Τώρα πρέπει να γεμίσω, γιατί μίλησα και έσβησε αυτό τώρα. Θα βάλω μπρος. Πάλι από την αρχή. Ναι, από την αρχή, αλλά να βάζα κόκκινο, καλά ήτανε. Αλλά επειδή είμαστε και στο ίδιο αίμα έχουμε, ναι, ξαδέρφια, ναι, θα ταιριάζαμε, αλλά τώρα πάλι ταιριάζομαι. Μόνο εδώ δεν ταιριάζει, δεν πειράζει αυτό. Πού δεν, άμα πάνω. Το χρώμα. Το χρώμα, εντάξει, και τι έγινε. Το μυαλό ταιριάζομαι στα αυτά, ταιριάζομαι. Συνονόηση ταιριάζομαι. Από συνονόηση ταιριάζουμε. Ταιριάζομαι. Αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σίγουρο. Και αγαπητός. Με όλο τον κόσμο. Και πας προς τα κάτω. Προς τα κάτω, πάω στο καπί μας. Δεν είσαι στο καπί όμως η ηλικία σου. Πώς? Μικρός είσαι. Εγώ εκεί μέσα είμαι ο πιο μεγάλος. Εκεί μέσα τώρα. Ηλικιακά. Ο πιο μεγάλος ηλικία. Εγώ 70 είμαι, αυτή είναι 67, 68. Όλοι πιτσιρικάδες. 70.
Εσύ είσαι ο πιο μεγάλος. Ναι, εγώ είμαι ο πιο μεγάλος. Θα βάζεις τα μαλλιά, όχι. Όχι, για τέτοια. Ναι, αλλά. Από ο κομμουνιστής βάφει, ρε. Για την ανθρωπότητα, ρε. Αγώνα, ρε. Οι κομμουνίστες. Στην πρώτη γραμμή, ρε. Κάτι άλλο, οι κομμουνίστες ξυρίζουν τα πόδια τους. Ναι. Οι κομμουνίστες ξυρίζουν. Αυτό δεν έχει σχέση, μπορεί. Για μια εξέλιξη, εντάξει. Εξέλιξη, ξυρίζουν, ναι, όχι. Ξυρίζουν, γιατί. Ξυρίζουν. Οι μάρτες για χώμα, οι θεωρίες είναι και ξυρίζουν. Τι σημασία έχει. Το δεν έχει σημασία. Σημασία έχει. Έχει. Τα κυριότερα. Τα κυριότερα. Ας πούμε για την ανθρωπότητα, για το φτωχό, για τον εργάτη, για τον αγρότη. Ποιος παλεύει. Σήμερα ας πούμε αυτοί από εκεί που κατευθύνουν, την πολιτική συζητάμε τώρα. Ναι, ναι. Από εκεί που κατευθύνουν, ναι, ό,τι ναι, ναι, θέλουν κάνουν. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ρωσία τελείωσε. Την ερώτηση τη θυμάσαι που σου έκανα. Ναι. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη. Μας βλέπεις περίεργα τώρα. Ξέρεις, όταν ο κάποιος με βλέπει περίεργα, ξέρεις, έτσι με κοιτάει, λέω αυτός κάτι θέλει. Εσύ θα μου πεις τι θέλεις. Τίποτα, τι θέλω. Όχι, εσύ κάτι θέλεις, δεν θέλεις. Όχι. Από μένα. Τι να θέλω από σένα, την υγεία σου. Ναι, θα ήθελες κάτι από μένα. Άλλο τι. Όχι, θα ήθελες κάτι από μένα. Ναι. Τι θα ήθελες. Είπα την υγεία σου. Ναι, όχι, θα ήθελες κάτι άλλο εκτός από την υγεία μου. Κάτι άλλο. Τι κάτι άλλο να θέλω. Την υγεία μου. Α. Τη γλώσσα των πολιτικών την καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και τους ψηφίζουν μια ζωή. Ναι. Τι πάμε και μπαλαμάκια. Σωστά. Αλλά τη γλώσσα των πολιτικών την καταλαβαίνεις. Τη γλώσσα. Τη γλώσσα. Ναι. Την ελληνική. Να καταλάβεις. Την ελληνική. Ναι. Όχι. Εάν καταλαβαίναμε θα τους ψηφίζαμε μια ζωή ίδιους και ίδιους. Αλλά τον ψηφίζεις. Ναι. Γιατί Ψηφίζω. Ψηφίζεις, δεν την καταλαβαίνεις. Όχι. Μετά πας στον καθρέφτη και τι κάνεις. Μου τζόνισε. Ναι. Μου τζόνισε. Ναι. Πας στον καθρέφτη. Ναι. Τι επάγγελμα έκανες παλιά. Κρεοπόλης. Κρεοπόλης. Ωραίο επάγγελμα. Δεν καταλαβαίνω. Τους ψηφίζεις κι εσύ όμως. Ψηφίζω, ναι, όπως είπε ο φίλος από εδώ. Ο φίλος. Ναι, κουμπάρος. Χρόνια φίλος. Βέβαια, κουμπάρος είναι κιόλας. Και κουμπάρος και φίλος. Ναι. Πόσα χρόνια. Πολλά. Πολλά χρόνια. Και όταν πας μετά στον καθρέφτη αφού ψηφίζεις, τι κάνεις. Όπως είπε, μου τζόνισε. Μου τζόνισε. Ναι. Γιατί μου τζόνισε, γιατί ξέρεις τη πλακία που έκανες. Ναι, αυτό είναι. Κανονικά δεν θα έπρεπε όταν κάποιον δεν καταλαβαίνεις να μην το ψηφίζεις. Άσχετα αν είναι και αδερφός σου και ξαδερφός σου και μπατζανάκι σου και τέτοιο. Πολύ σωστά λες. Εγώ τα λέω σωστά, εσύ το κάνεις. Δεν το κάνω εγώ. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα δουν εκλογές, εάν δεν καταλάβεις κανένα από τους κυρίους εδώ που θα παρελάσουν, γράψ' τους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Μπράβο. Εντάξει. Αυτό είναι στέλνιο. Το καλύτερο πράγμα. Δώσ' το χέρι, ρε στέλνιο. Αυτό που βλέπουμε με τη βοήθεια του Βασίλη είναι μια πινακίδα. Τέτοια πινακίδα πρώτη φορά έχω δει στη ζωή μου. Κάτι και στο 22 είπαμε, κατοικήσαμε στον τόπο αυτό. Αυτός ο τόπος ήταν χέρσος. Ήταν ένα ύψωμα και λόγω του ότι ήταν μαύρο το χώμα, μαύρος τόφος και από εκεί πήρε το όνομα Μαυρόλοφος. Η πρώτη Όχι, το χώμα είναι μαύρο. Λοιπόν, οι πρώτες κατοικίες ήταν σε σκηνές κατοικίσαν στην αρχή. Ήταν σκηνές. Μετά το επικισμός. Όλοι κάτοικοι από εδώ από το Μαυρόλοφο ήταν από πού? Από την Πάρλα. Από την Πάρλα, ναι, βέβαια. Και κάποιοι μας είχαν πει ότι πήγαν να αλλάχθει το όνομα. Όχι, μετά. Πισιρία. Λοιπόν, νομός Εικονίου. Όχι, Πισιρία. Νομός Σπάρτα. Σπάρτα είναι επαρχία Σπάρτα. Επαρχία Σπάρτα. Ναι. Λοιπόν. Η Πάρλα ήταν χωριό. Νομός Εικονίου, επαρχία Σπάρτα και λοιπά. Τέλος. Λοιπόν, μετά το κράτος τους έδωσε διάφορα υλικά για να χτίσει. Γιατί οι περισσότεροι εδώ ήταν χτίστες από την πατρίδα. Και σε κάθε κανένα βοηθώντα ο ένα τον άλλο, χτίσαν τα πρώτα σπίτια του επικισμού.
Γεια σου, γεια μου. Τι κάνεις? Πού ήσουν, τι έτρωγες? Κάτι σε έβλεπα έτρωγες. Γιατί? Κάτι έτρωγες, έτρωγες κάτι. Τι έτρωγες? Τι είναι αυτά? Πάρα. Τι είναι αυτά? Πάρα. Φυσινά τώρα. Τι είναι? Φυσινά. Βύσινα. Από πού τα πήρες αυτά? Έτσι πάρα. Καλά είναι? Καλό είναι. Ω! Πολύ ξινά είναι όμως. Πώς θα τρως? Τριαντάφυλλο στο χέρι. Χόμπι μου είναι. Έρωτας. Το τριαντάφυλλο είναι έρωτας. Προπάς το κόκκινο είναι χόμπι μου. Χόμπι. Χόμπι μου. Κάθε χόμπι. Μέρα, κάθε μέρα δυο τρία πρέπει να κόψω. Να φέρω μαζί μου. Είναι χόμπι αυτό. Χόμπι είναι. Πώς κάποιος έχει το ψάρεμα. Το κυνήγι. Και αυτό είναι χόμπι. Εσύ κόψε. Εσύ κόψε τριαντάφυλλα. Χόμπι είναι αυτό. Χόμπι. Περίεργο χόμπι, πρώτη φορά τα ακούω. Όλα, όλα είναι χόμπι. Αληθινό είναι? Αληθινό, βέβαια, αληθινό. Μου σκουβουλάει, Εδώ όλα τα λουλούδια στο μαυρό λουλούδι. Όλα, όλα. Για τον κόσμο, όχι για μένα, είσαι ο Κύριος. Ναι, ναι, είμαι ο Κύριος. Παπασκαλίδη Βασίλειος. Α, μπράβο, Βασίλειος. Βασίλειος. Κύριε Βασίλη. Του Ιωάννη και τη Θεοπίστη. Ναι. Του Ιωάννη και τη Θεοπίστη. Μάλιστα. Το γένος. Το γένος του Πασχαλίδη. Κάτοικος. Μαυρολόφου. Ωραία, πήραμε τα στοιχεία. Ξέρετε και τον αριθμό ταυτότητας του δικό σας? Όχι, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Το αφημί. Ούτε το αφημί. Στο σπίτι ζώα έχετε? Όχι, δεν έχει τίποτα. 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 Τι έχετε? Χωράφια. Χωράφια έχω. Χωράφια έχω. Τα έχεις δηλώσει την εφορία? Τα έχω δηλώσει. Όλα. Όλα. Πόσα? Καμιά 90 στρέμματα. 90 στρέμματα. Ναι. Από τα 90 πια πόσα εκμεταλλεύεσαι? Σχεδόν όλα. 85. 85. Τα υπόλοιπα 10? Τα δίνω εδώ και εκεί, στα παιδιά μου δίνω. Α, τα υπόλοιπα 10, κάτσε πάμε 85 και 10 μας κάνει 95, άρα 5 παραπάνω, σε βρήκα. Με βρήκες. Σε βρήκα. Με βρήκες. 6,85 τώρα ή 95. Ρε που δεν ξέρω πώς, 90-95, εκεί μέσα πρέπει να είναι όλα, με τα ενίκια μαζί. Με τα ενίκια 95 στρέμματα μαζί. Ναι, ενίκια. Να πούμε έτσι έναν αριθμό έτσι για 92. 92. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Ούτε πάνω. Το κλείσαμε? Το κλείσαμε. 92. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει 90, έχει 92. Ναι. Από εδώ και πέρα θα ξεταλέσω ότι έχει 92 στρέμματα. 92 στρέμματα. Συν 2 στρέμματα σε έβαλα τώρα. 2 στρέμματα. Ναι. Τα 95. Όχι. Λοιπόν, είδε πώ κατευθείαν ο άνθρωπο γίνεται πλούσιο. Είχε 90 στρέμματα, τον έβαλα άλλα 2 και λέει 92 στρέμματα. Πρόσεχε όμω να μην σε ακού κανένα εφοριακό. Καπού. Δεν έχει. Εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2000, 3 Δεκεμβρίου, από τον Δήμαρχο τον κύριο Χατζησπύρογλου Ιωάννη και από τον Πρόεδρο τον κύριο Κλιμάνογλου Χαρίτο, ο οποίος διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος εδώ στο Μαυρόλοφο. Ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Εδώ δεν κοιτάζουμε στον εαυτό μας, παρά κοιτάζουμε στους άλλους. Δεν κοιτάμε τον εαυτό μας, αλλά κοιτάμε τους άλλους. Ναι, πάμε και κατηγοράμε τους άλλους. Πάμε να περιφρονήσουμε. Α, εγώ το πήγα αλλού. Εγώ υποτίθεται ότι επειδή δεν κοιτάμε τον εαυτό μας, κοιτάμε τους άλλους, που σημαίνει ότι αγαπάμε τους άλλους. Γιατί ο Χριστός είπε: αγαπάτε αλλήλους. Αλλήλους. Άρα βέβαια, αυτό κάνουμε. Βέβαια. Έτσι, κάνουμε. Έτσι πρέπει να κάνουμε, δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε ή δεν θέλουμε να το κάνουμε. Και αυτό είναι. Ποιο? Και το δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε αυτό. Εσάς όμως σας εκνευρίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, βέβαια. Άμα δεν υπήρχε ο άνθρωπος, μετά τι θα γινόταν, μόνο σας θα ήσασταν? Όχι, δεν είναι αυτό. Α. Όταν τα έσπερνα αυτά εδώ πέρα τα φύτευα, ναι, μου λένε θα προλάβεις να φας. Αυτή δεν είναι η κουβέντα. Εγώ είμαι 71 χρονών. Κάτσε, μπορεί να έλεγε ο άλλος θα προλάβει να φας, μήπως τα φύτεψε αργά. Όχι, δεν είναι αυτό. Ποιο? Είναι η γερατιά. Και τι γερατιά, μια χαρά είστε. Πόσο χρονών είστε, καμιά 70, πόσο? Εγώ θα σε έλεγα 71 χρόνια παρακάτευες. 71. Ναι. Γι' αυτό λέω, εγώ άμα δεν φάω. Δεν θα φας ούτε εσύ. Όχι, οι άλλοι από πίσω έρχονται. Θα φάνε οι άλλοι. Τα δυσέγγωνα. Οπότε. Αυτοί θα φάνε. Οπότε. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε θάρρος στον άλλον για να κάνει μια δουλειά. Όταν πάει να κάνει δουλειά, να μην του βάλουμε. Τα κούτερα. Να μην του βάλουμε πορδοκλέρα να τον ρίξουμε. Όπως εγώ τώρα θα πέσω, άμα δεν πέσω. Πρόσεχε. Ναι, προσεχώ. Και έτσι είναι, να δώσουμε θάρρος, ναι, και έχει να κάνουμε... Έχει μια παροιμία τώρα, δώσε θάρρος στο χωριάτι, να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Άσχετο, αλλά έχει με το θάρρος είναι. Αυτό άλλο είναι. Αλλά έχει με το θάρρος. Ναι, το θάρρος. Θάρρος. Τι άλλο έτσι έχουμε με το θάρρος? Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, μερικοί προκόψανε, έτσι. Ποιοι?
Είναι μερικοί, προκόψανε. Στο χωριό μας εδώ. Στο χωριό. Πες όνομα. Είναι ο Τάκης, να είναι καλά. Ο Θεός και γέρατος. Θέλουμε και χαιρετίσματα. Λοιπόν, είναι ο Θοδωράκης εδώ πέρα. Είναι κάμπος άτομα. Πολλά. Λοιπόν, αυτούς πρέπει να τους αφήσουμε να προκόψουνε. Όταν χρειαστώ εγώ κάτι, θα έρθω σε αυτόν ή θα πάω να του πω, δώσουμε 100 δραχμές, 1000 δραχμές. Όταν δεν έχει αυτός, όταν δεν έχω κι εγώ, από ποιον θα ζητήσουμε. Πρέπει ο ένας, είναι έξυπνος, θέλει να προχωρήσει, πρέπει να τον αφήσουμε να προχωρήσει. Η ερώτηση ήταν πώς αντιμετωπίζουμε τη ζέστη. Εντάξει. Αυτό που βλέπουμε με τη βοήθεια του Βασίλη είναι μια πινακίδα. Τέτοια πινακίδα πρώτη φορά έχω δει στη ζωή μου. Που να είμαι πιο ψηλός εγώ από την πινακίδα. Το βλέπετε. Καλά ρε παιδιά. Τόσο μικρή πινακίδα, γιατί τη βάλατε. Ποιος θα τη βλέπει. Είναι να γελάς μερικά πράγματα. Είναι να γελάς. Δικά σας είναι τα τσιγάρα αυτά, ήταν. Καπνίζετε. Όχι, όχι. Α. Τι μάρκα είναι αυτά. Κύριε Τσιλέρ. Κύριε Τσιλέρ. Ακούγεται μικρασιάτικο. Είναι πάνω από την Οριστιάδα. Ναι, τι σημαίνει κύριε Τσιλέρ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κύριε Τσιλέρ. Παραδοσιακό χαρμάνι. Κύριε Τσιλέρ. Τσιλέρ ήταν η Τσιλέρ στην Τουρκία. Μικρασιάτικο όνομα είναι. Σαν ο πρωθυπουργός, δεν είναι Τσιλέρ. Τσιλέρ. Τσιλέρ πρωθυπουργός. Τουρκίας μάλιστα. Συγγνώμη, Τουρκίας ήταν. Κύριε Τσιλέρ. Δεν καπνίζεσαι. Ποιος καπνίζει εδώ πέρα. Έλα. Το τσιγάρο κάνει κακό στην υγεία. Βέβαια κάνει κακό. Γιατί κάνει κακό. Γιατί καρκίνο φέρει. Καρκίνο φέρει, αλλά τσιγάρα εδώ πέρα μπροστά έχουμε. Μπροστά έχουμε αυτή εδώ. Καπνίζεσαι παλιά. Α, δεν καπνίζεσαι καθόλου. Α, ουσικά καμιά μπηρίτσα, κανένα ουζάκι. Όχι, τίποτα. Στα χίλια μια φορά ούζω. Στα χίλια, δείτε κάθεσαι και μετράς χίλιες μέρες και μετά πίνεις ένα ούζο. Κοίτα, συνήθως οι καλοκαιρινές ζέστης. Είχατε αρκουτήσιο κάποτε. Αρκουτήσιο, πού! Αρκουτήσιο, πού! Στα χρόνια τα δικά μας, κατά διάνοια. Τα πλατάνια ήταν αρκουτήσιο. Τα πλατάνια και κατά ουσίαν η βάλτα. Ναι. Με το κρύο νερό του Στριμώνα και του Αγκίτη. Εδώ πέρα έχουμε δίπλα το ποτάμι μαζέρι του Αγκίτης. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν ήσασταν πιτσιρικάδες. Έχω ακούσει ιστορίες εδώ. Ναι. Τρέχατε... γεγονότα. Δοξόμπος. Μύρκινο. Δοξάμπες. Ναι. Δοξ πώς. Δοξάμπες. Δοξάμπες. Αυτό είναι τουρκικό, Δοξάμπες. Ναι. Καταρχήν, δεν ήξεραν... καταρχήν είσαι ο κύριος. Ελληνικά δεν ήξερα. Κλιμάνοβλου Θεόδωρος. Θεόδωρος. Ναι. Του Χαρίτου παπάς. Ναι. Με το Θόδωρο τον εγγονό σου είμαστε φίλοι. Ναι. Άσχετο. Ναι. Λοιπόν, είπαμε Δοξόμπος. Πώς το είπαμε. Δοξάμπας. Ναι, δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελληνικά. Εδώ είχαμε μια κοινότητα παλιά. Ο χωροφύλακας λέει Δοξάμπες. Είχαμε τηλέφωνο, τέτοιο κουρδιστικό τηλέφωνο τότε. Δοξάμπες. Πού είσαι, Δοξάμπες. Δεν άκουσες. Τι σημαίνει Δοξάμπες. Δοξάμπες. Αντί να πει Δοξόμπος, Δοξάμπες έλεγε. Τουρκικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά. Πες τα τουρκικά τι αριθμός είναι. Πες πέντε. Μπήρε κι ο Ιτς τόρτ μπες αλτούν και δεις εκεί το κούς όν. Όν μπήρε όν εκεί όν Ιτς και πάει λέγοντας και εσύ κύριε. Είμαστε... Δοξάμπες. Μαυρόλοφο Καράτοπρακ. Καράτοπρακ. Το Δραβίσκο πώς το λέμε. Και το πρακ τεπέ. Πώς πώς ως. Έχει τρία ονόματα. Το Μαυρόλοφο. Μαυρόλοφο. Για πες το άλλο. Μαυρόλοφος. Καράτοπρακ και το πρακ τεπέ. Το πρακ τεπέ. Το πρακ τεπέ. Το πρακ είναι τεπέ τι είναι. Το πρακ τεπέ τουρκικό είναι γι' αυτό το όνομα. Το πρακ. Χωματερό λόφος, μαύρος λόφος. Μαύρος λόφος. Μαύρος. Καρά, το καρά, το πράκ, το πράκ τι είναι, το δεν πράκ, είναι λόφος. Το πράκ θα πει χώμα. Χώμα. Α, μαύρο χώμα είναι καρά το πράκ. Στο μπάνιο, όταν κάνετε μπάνιο, τραγουδάτε. Καμιά φορά. Ελληνικά τραγούδια, μικρασιάτικα τραγούδια. Εκείνη τη στιγμή ό,τι μου έρθει. Τραγουδάτε δηλαδή, αυτό έχει σημασία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν τραγουδάνε. Λέει πού στο μπάνιο, λέει άμα τραγουδήσει, λέει θα πνιγώ. Αναλόγως σε τι αυτό θα βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή. Άμα έχει αναλόγως κέφια, δηλαδή. Άμα έχει κέφια, εκείνη τη στιγμή τραγουδάς. Τεντσέρεν γαργέλιορ.
μανανέ, κουρμπέτ πανά ζοργέλιορ, ζοργέλιορ. Αμανανέ, κουρμπέτ πανά ζοργέλιορ, ζοργέλιορ. Πεντσερέδεν καργέλιορ, αμανανέ, πέντε σαντμ γιαργέλιορ, γιαργέλιορ, αμανανέ, πέντε σαντμ γιαργέλιορ, γιαργέλιορ. Να βάλουμε και τις γυναίκες να πάνε φαντάρι. Να πάνε. Στο Ισραήλ ξέρεις τι γίνεται. Να πάνε. Ξέρεις τι γίνεται στο Ισραήλ. Τι γίνεται. Τι γίνεται, πόλεμος γίνεται, ανέκαθεν. Όχι, δε, ας τον πόλεμο. Τι γίνεται στο Ισραήλ. Τι θες να γίνει. Γίνεται, πόλεμο. Ξέρουμε με την Παλαιστίνη που συνέχεια θα το μαλλί έχουν. Στο Ισραήλ ναι. Και οι γυναίκες πάνε ακόμα στο στρατό. Πάνε. Να πάνε και οι δικές μας. Να πάνε. Να πάνε. Αυτές που δεν έχουν πάνε. Εσύ, κάτσε, εσύ θες να πάνε. Να πάνε. Ρώτησε τις γυναίκες αν θέλουν να πάνε. Αυτοί που θέλουν να πάνε, να πάνε. Ναι, τις γυναίκες τις ρωτήσαμε. Όχι, να ρωτήσουν, να ρωτήσουν. Αν θέλουν να πάνε, να πάνε. Να υπηρετήσουν. Γιατί, ξέρεις καμιά γυναίκα που να θέλει να πάει στο στρατό να υπηρετήσει. Υπάρχουν, πώς. Για πες καμία. Ναι. Πού εδώ στο χωριό. Ναι. Στο χωριό δεν υπάρχει. Βρισκόμαστε στο Καπί. Είμαστε με την κυρία. Καρύπογλου Μαρία. Καρύπογλου Μαρία. Κυρία Μαρία, είστε η ιδιοκτήτρια εισαγωγικά του Καπί. Είναι ένα φανταστικό μέρος. Πείτε μας δυο λόγια εδώ για το... Περίπου σαν τι. Για τη δουλειά που κάνω. Ναι. Είμαι... Τι καταναλώνουν πιο ναι, πολύ. Είμαι υπερευχαριστημένη από τους χωριανούς μου. Είναι τόσο κατανοητικοί που δεν με ζόρισαν από τη στιγμή που μπήκα, το Γενάριο που ανάλαβα. Είμαι υπερευχαριστημένη και εύχομαι. Δεν σας ζόρισαν γιατί, ναι. Τι δεν σας ζόρισαν. Σε όλα, σε όλα. Δεν ήταν δηλαδή ιδιότροποι. Περιμένανε. Ναι, βέβαια. Περιμένανε τη σειρά τους. Και παπάς ναι. Με την Ελλάδα σου θα πας. Α, μπράβο. Σιγά σιγά με τη σειρά. Ναι. Και εύχομαι από πίσω μου που θα έρθει να είναι και αυτή σαν και εμένα. Είμαστε σε ποιο χωριό. Στο Μαυρόλοφο. Ή αλλιώς. Καράτοπρακ. Ή αλλιώς. Τοπρακ τεπέ. Ή αλλιώς. Μαύρος Λόφος. Ή αλλιώς. Αλλιώς. Δεν έχει. Έχει. Black Hill. Όχι. Στα αγγλικά. Αχα, στα αγγλικά τώρα. Στα αγγλικά. Πώς λέμε. Λοιπόν, ο Μαυρόλοφος ήταν το καλύτερο χωριό. Ναι. Μέσα στη Φιλίδα. Σε όλη τη Φιλίδα. Μέσα στη Φιλίδα. Στην επαρχία. Στη Φιλίδα. Στην επαρχία. Στην επαρχία. Λοιπόν, αφού έγινε αυτή η συνένεση με, τις, με τα χωριά. Με, τους με το Καποδιστριακό. Καποδιστριακό. Πες το. Καποδιστριακό. 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 Μπράβο. Μας έχουν χαλάσει το χωριό πάρα πολύ. Μας έχουν αφήσει σαν ένα χωριό μεμονωμένο. Μεμονωμένο, δηλαδή. Από το Δήμο. Είπες μια σοβαρή τώρα κουβέντα, είπες μεμονωμένο. Γιατί μεμονωμένο. Σαν μεμονωμένο χωριό. Το σαν το βάζεις για να μεγαλώσει την πρόταση τώρα, όχι. Όχι. Λέμε σαν μεμονωμένο. Είχαμε είναι μια... μεμονωμένο ή σαν μεμονωμένο. Σαν μεμονωμένο. Σαν μεμονωμένο. Το... Ναι, το βρίσκομαι εμείς. Σαν Μαρίνο, σαν Φραντζέσκο, σαν μεμονωμένο. Είχαμε ένα. Είχαμε ένα καλό γήπεδο, το οποίο ήταν πρώτο μέσα στην αυτή μας. Είναι το πανέμορφο γήπεδο, είναι το γήπεδο με το παρατσούκλι που έχουν εδώ πέρα ο Μαυρόλοφος, ο ΠΑΟΚ Μαυρολόφου, που λέγεται το Μαρακανά. Είναι το Μαρακανά εδώ της επαρχίας Φιλίδας, ένα πανέμορφο γήπεδο, πολύ ωραίο. Ήτανε. Κερκίδες φυσικές άμα δείτε, λοιπόν. Τι κερκίδες είχε. Πες μου την κερκίδα εσύ. Κερκίδες δεν είχαμε, είχαμε το ύψωμα. Στο ύψωμα εκείνο και οι θεατές ανέβαιναν απάνω και παρακολουθήσαν τον αγώνα. Με σπόρι και κακό. Σπόρια, στραγάλια, φιστίκια έκανε... και Σωτήρης πουλούσε τσιγάρα. Ναι, πουλούσε τσιγάρα και έκανε πρίκες ο Σωτήρης. Να στείλουμε πάλι χαιρετίσματα στο Σωτήρη. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα τώρα. Τι χαιρετίσματα, εδώ, δεν τελειώσαμε. Το γήπεδο μας το έχουν χαλάσει. Εδώ και 3 χρόνια. Να το φτιάξουν. Λέουν να μας το φτιάξουν ακόμα ούτε... Τίποτα. Τίποτα. Δήμαρχε το Μαυρόλοφο, λέω, το γήπεδο. Δήμαρχε, σας παρακαλούμε πολύ. Εδώ, αυτά που... Σας παρακαλούμε. Δήμαρχε, σε βγάλανε, αυτοί που σε βγάλανε και θέλουμε να μας φτιάξει το γήπεδο. Ω. Τελεία. Τελεία. Δήμαρχε, εγώ το σας λέω. Σας παρακαλούμε πολύ. Είχατε πει κάτω από τα δέντρα ότι το γήπεδο θα μας το κάνετε χορτοτάπιτα. Αλλά δυστυχώς
τα χρόνια έχουν φύγει. Ένα χρόνο απόμενα το γήπεδο έμεινε όπως είναι παλιά. Λοιπόν, θα κάνουμε το γήπεδο για να κάνουμε και ομάδα. Αν κάνουμε το γήπεδο θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό που βλέπουμε με τη βοήθεια του Βασίλη είναι μια πινεγίδα. Να στείλουμε χαιρετήματα εδώ στο χωριό τώρα, τα κατάκα και έφυγα. Στο χωριό. Όχι, ονόματα. Ονόματα. Όσοι μας βλέπουν εδώ τώρα και μας αγαπάνε. Στο κύριο... Στον κύριο Παυλίδη Μάρκο, ναι. Πολλούς χαιρετισμούς, τον Μωυσίδη Χαράλαμπο, τον Μινά Μωυσίδη, τον Γεωργιάδη Κώστα και σε όλους... Το Χαρίτο τον Γεωργιάδη. Το Χαρίτο τον Γεωργιάδη, τον Βασιλιάδη τον Ανδρέα που τον έχω πολύ κοντά. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, μια εκπομπή που ήταν έκπληξη και σας περιμένει άλλη μια έκπληξη. Οι προγραμματισμένες εκπομπές, όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή στο Αχλαδοχώρι που μας δεν είχαν λάβει τέλος, σήμερα απολαύσατε εσείς, εγώ και όλοι όσοι μείνατε εδώ μαζί μου, το Μαυρόροφο, το Καράτο Πράκ, το Black Hill και δεν θυμάμαι πιο άλλο πώς λέγεται αλλιώς το όνομά του, δεν έχει καμία σημασία. Κυρίες Δεσμηνές και κύριοι, ο Θεός του κόσμου να σε έχει καλά, να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους οι οποίοι προσφέρονται μόνο για οδική απόλαυση. Πρώτη-τελευταία εκπομπή που σας ετοιμάζω, να περιμένετε εσείς εκεί πέρα, ξέρετε ποιους λέω. Μέχρι την επόμενη φορά, κυρίες και κύριοι, Νίκο, χαίρετε.